Είμαι στο μαγαζί μου, στο εστιατόριο που είχα στο Μαρούσι, το συνέτερό μου, το Άνετον. Άνετον. Και βγαίναμε έξω με το συνέτερό μου. Ο συνέτερός μου έλεγε τα πιάτα ημέρες. Βοηθούσα και εγώ όταν είχε πολλή δουλειά. Και έβγαινα έξω με το στόμα μου ροδάνι. Ξέρεις τώρα. Τι κάνετε, πώς είστε, ωραία χουσουλαρίκια, τι ωραίες γόβες, πώς είστε. Είστε μαυρισμένοι, τι ωραία που πήγατε διακοπές. Θα έφαγε τα πάντα, δεν υπήρχε περίπτωση. Κατάλαβε για τα πετατάκια, του έχω δικού του. Οπότε η κυρία Κατραβά. Μια μέρα μου λέει, η Έλενα μου λέει, εσύ μου λέει, θες να κάνεις τηλεόραση. Εννοείται, της λέω. Ούτε καν. Έλα αύριο μου λέει κάπου, εδώ. Τύπου, α, εδώ είσαι. Εδώ. Το μάτι με φέι. Ένα δοκιμά. Όχι, 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 με την πεντάδα. Α, με τον Νίκο Παπαδάκη, τον Καρέζο, την Κατερίνα, την Μαρία την Αραμπατζή και την Χρυσοχνάω, την Δούξα Νομικού. Πάει περίπου. Ναι, λοιπόν, άκου τώρα. Έρχομαι εδώ, κάνω δοκιμαστικό, νομίζω 30 δεύτερα. Λέω, γεια σας, σας μαγειρέψω. Παπα... Εντάξει, οκ, okay, ευχαριστούμε. Τύπου κάπως έτσι έγινε. Σε κλείσαμε. Και μου λένε τύπου, δεν θυμάμαι τώρα, 5 Σεπτέμβρη, κάτι τέτοιο. Έλα, μου λένε μαγείρε, τι θα κάνεις, λέω ένα μουσακά, κάτι. Και χάνουμε με την κολλητή μου την Αττική Οδό το δρόμο και βγαίνουμε αλλού. Και παιδιά, αυτό στα καρτούν το έχετε δει που κάνουν. Τυρίρι, τα γόνατα έτσι που τρέχουνε. Καμιά φορά να ρωτιέσαι γιατί το κάνουν, σου έχουν τρίξει ποτέ τα γόνατα. Όχι, εμένα, εκείνη τη μέρα έφτασα εδώ σε αυτό το πλατό, παιδιά, και τα γόνατά μου πηγαίνανε έτσι από την αγωνία.